Έτσι, συνολικά η ΚΑΒΗ με τη χορηγία του Ιδρύματος Μαρία Τσάκος Σκορνησή είναι 80. Είχε έρθει πριν 2 μήνες η πρώτη φάση, η Σαράγκα, και σήμερα ο Δήμος παρέλαβε και τους υπόλοιπους 40. Θα τοποθετηθούν σε κεντρικά νησία, σε κεντρικά σημεία του νησιού, σε πρώτη φάση, και σε δεύτερη φάση και σε όλο το παραλιακό μέτωπο. Οι ΚΑΒΗ είναι αρκετοί για να καλύψουν όλο το εγχείρημα, και εγώ θέλω να πω ότι είμαι κιόλας εγώ προσωπικά, γιατί ήθελα να κάνουμε τον κύριο Βεργίνα μία αποκίνηση που έχει γίνει. Δεν θέλουμε να κάνουμε κάτι ένα έργο και να το αφήσουμε στην τύχη του. Θέλουμε να έχει με κρίσιμα αποτελέσματα. Και σε αυτό μας βοηθάει πάρα πολύ η Δημοτική Αρχή. Ήδη έχει γίνει το πρώτο άδειασμα των πρώτων ΚΑΒΟΝ. Τώρα με την τοποθέτηση των υπόλοιπων, πιστεύω ότι ο κόσμος θα δυσκοποιηθεί καλύτερα και θα γνωρίσει και το πρόγραμμα καλύτερα. Γενικά η προστασία του περιβάλλοντος και της θαλάσσιας ρύπανσης είναι στις πρώτες προτεραιότητες της Δημοτικής Αρχής. Ετοιμάζουμε και κάποια άλλα σχέδια πέραν της συλλογής των αποτσίγαρων για τη μείωση των θαλασσίων απορριμμάτων. Αυτά δεν είναι ακόμα ανακοινώσιμα. Και ευελπιστούμε ηχείως να γίνει ένας προορισμός πράσινος. Το έχω ξαναπεί, όλες οι δράσεις που κάνουμε εκεί στοχεύουν. Όσον αφορά τα αποτελέσματα τα οποία ρωτήσατε, πρέπει να σας πω ότι στο άδειασμα των πρώτων μικρών κάδων, οι οποίοι είναι ήταν μόλις 10 οι πρώτοι, μαζέψαμε περί τις 10.000 γόπες. Εντός των επομένων ημερών θα αδειάσουν και οι μεγάλοι κάδοι. Θέλω να ευχαριστήσω ξανά το Ίδρυμα Μαρία Τσάκος για τη χορηγία, τον κύριο Σακελαρίου για την ευαισθησία και όλη την συνεργασία, την άψογη που έχουμε όλο αυτό το διάστημα, και την τήρηση των χρονοδιαγράμματων ως προς την παράδοση των υλικών και των κάδων και γενικότερα.